Τώρα την υπόθεση έχει αναλάβει ο κύριος Σούρλας και θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Να πω μόνο ένα καλό μεσημέρι στην μητέρα αυτού του παιδιού. Για ευνόητους λόγους δεν θα πούμε το πραγματικό της όνομα, για να μην δώσουμε το στίγμα. Πάντως είναι η Μαρία. Μαρία, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω πως είναι μια πολύ δύσκολη... είστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση να συμμετέχετε σε αυτή την κουβέντα, γιατί θα αναφερθείτε σε περιστατικό που έχει αλλοιώσει την οικογενειακή σας κατάσταση, όμως ξέρω πως θέλετε να πείτε στους τηλεθεατές ότι πρέπει να φωνάξουν για την αλήθεια και όχι να σιωπούν, και κυρίως σε κοινωνίες όπως είναι το σχολείο. Έτσι δεν είναι, κύριε Σούρλα? Υποτίθεται στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο για να γίνουν άνθρωποι, και αυτά γίνονται τέρατα. Να μας πει λίγο η Ρούλα το ρεπορτάζ και μετά να ανοίξουμε την κουβέντα. Ζήνα, πραγματικά όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή από τον Νοέμβριο που στην ουσία έγινε η καταγγελία από τον σύζυγο της μητέρας του 10χρονου μαθητή στην αστυνομία της περιοχής που μένουν, οι λεπτομέρειες προκαλούν ανατριχύλα, γιατί μέσα στο φάκελο, μέσα στις καταθέσεις, μέσα σε όλες τις μαρτυρίες και από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε ότι δεν συνέβη μόνο μία φορά το συγκεκριμένο γεγονός. Γίνεται λόγος για 20 φορές. 20 φορές αυτό το παιδί είχε πέσει στα χέρια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παιδιού και σύμφωνα με τις καταθέσεις που υπάρχουν, είχε πέσει στα χέρια αυτών των τριών παιδιών που φέρονται να το κακοποιούσαν με αντικείμενα την ώρα του διαλύματος μέσα στο σχολείο τους. Το παιδί σας, κυρία Μαρία, δεν είχε μιλήσει νωρίτερα? Πότε σας μίλησε πρώτη φορά? Το παιδί φοβόταν να μιλήσει. Από αλλαγή συμπεριφοράς του, είδα εγώ και τον προσέγγισα. Α, είδατε ότι είχε αλλάξει τη συμπεριφορά στο σπίτι. Ναι, συμπεριφορά του παιδιού. Μάλιστα. Οπότε κάποια στιγμή όταν το πλησιάσατε, πώς σας είπε? Εντάξει, στην αρχή φοβόταν να μου μιλήσει και τα εκμεσιάστηκε όλα στο σύζυγό μου μετά από υποψίες δικές μου. Άρα ο άνθρωπος στην οικογένεια που εμπιστεύτηκε το παιδί σας αυτό που του συνέβαινε ήταν ο σύζυγός σας? Ναι. Σε μένα φοβόταν να μιλήσει. Μάλιστα φοβόταν στη μητέρα να το πει. Φοβόταν θα το τιμωρήσει η μητέρα γι' αυτό. Άρα φτάνουν... Όχι, θα το τιμωρήσω. Δεν φοβόταν ότι θα το τιμωρήσω. Αλλά... Φοβόταν γιατί το είχαν απειλήσει ότι αν μου μιλήσει θα του κάνουν κακό. Ναι, βέβαια, μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε πει το εξής κατά καιρούς. Καλό είναι στην οικογένεια το παιδί σε ένα να έχει μάθει σιγά σιγά να μιλάει, για να αρχίσει αυτή η εμπιστοσύνη να χτίζεται. Να το λέμε αυτό, γιατί το έχουμε πει επανελειμμένα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαθαίνετε λοιπόν εσείς την αλήθεια. Πώς δράτε από εκεί και πέρα? Αμέσως το καταγγείλαμε στην αστυνομία και πήρε την αστυνομία εδώ. Πάτε αμέσως, δηλαδή... Πήγαμε αμέσως, την ίδια μέρα που το μάθαμε. Ναι. Το βράδυ, 9 η ώρα. Κύριε Σούρλα, αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε σε αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, οι δικογραφίες οι οποίες είναι να γίνουν είναι τρεις. Έχει σχηματιστεί δικογραφία όσον αφορά τους δασκάλους, οι οποίοι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε 10 δασκάλους, η οποία εκδικάζεται στις 12 Μαΐου. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ όσον αφορά το πειθαρχικό των δασκάλων. Είναι σε εκκρεμότητα η βασική κατηγορία του βιασμού ανηλίκων και ακόμη μια δικογραφία για τις ευθύνες των γονέων, των ανηλίκων, οι οποίοι ήταν οι θύτες. Καταρχήν θα έπρεπε να αποδοθούν ευθύνες στους γονείς αν έγιναν έτσι τα πράγματα, αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα. Πρώτα στους γονείς και μετά στους δασκάλους. Είπατε προηγουμένως, κύριε Σούρλα, ότι στέλνουμε παιδιά στο σχολείο και γίνονται τέρατα. Ακριβώς. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Στέλνουμε τέρατα. Ορισμένοι γονείς στέλνουν τέρατα που τα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, που έχουν τις ευθύνες οι ίδιοι. Και κάποιοι δάσκαλοι δεν ασχολούνται όσο έπρεπε. Αλλά την πρώτη ευθύνη, εντάξει, την έχουν οι γονείς στο σπίτι. Ο αριθμός και να μόνο... επαναλάβουμε λίγο. Είναι οι καθηγητές, είναι οι γονείς των παιδιών και... Και τα ίδια τα ανήλικα. Και τα ίδια τα ανήλικα. Πόσα παιδιά ήταν αυτά? Τρία. Τρία παιδιά. Και περίπου... Ήταν έκτης δημοτικού. Πόσες φορές επανέλαβαν αυτό? 20 φορές. Στον προάβλιο χώρο. Μέσα στις σχολικές τουαλέτες.
Ο αριθμός αυτός ακριβώς καταδεικνύει το γεγονός ότι υπήρχε παντελή έλλειψη επιτήρησης εκ μέρους των δασκάλων. Έτσι. Δεν έγινε μία φορά. Και επίσης να πούμε ότι κάτω από τη μύτη αυτό δασκάλων. Που μου είχε κάνει εντύπωση είναι εμένα όταν έμαθα τα στοιχεία των παιδιών που φέρονται να έχουν πράξει ότι έπραξαν στον χώρο του σχολείου, ήταν ότι μιλάμε για δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Και κορίτσι. Ναι. Το ένα από τα τρία παιδιά είναι κορίτσι, ναι. Κυρία Μαρία, ο άντρας σας, ακούγοντας αυτά από το γιο σας, το 10χρονο, τι σας είπε μετά? Πώς κάτσατε οι δυο σας για να κάνετε αυτή την κουβέντα? Τι εννοείς πως κάτσαμε οι δυο μας? Κάτσαμε, το συζητήσαμε και αμέσως το βράδυ πήγαμε και το καταιγείο. Μισό λεπτό, αμέσως το βράδυ. Ένας άντρας ακούει από το γιο του ότι δύο αγόρια και ένα κορίτσι στις τουαλέτες του σχολείου για τόσες φορές σε επανάληψη το κακοποιούσαν σεξουαλικά. Ναι. Πώς αντέδρασε ο άντρας σας, τι υπομονή βρήκε και πώς μετά έπρεπε να τα μεταφέρει σε εσάς? Δηλαδή πώς ένας άντρας μεταφέρει στη γυναίκα του αυτό που συμβαίνει στο γιο του στο δεν σχολείο. Δεν θύμωσε ο άντρας σας? Δεν θύμωσε με αυτό? Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση του, δεν ξέρω τι θα έκανα. Παρόλο που με συμβαίνει. Το καρίστηκα και εγώ όταν έμαθα. Γι' αυτό ναι. Λέω. Είναι ο φυσικός πατέρας? Όχι, είναι ο πατριός. Αλλά το αγαπάει εξίσου. Αφού εμπιστεύεται τον πατριό. Αυτό ακριβώς. Το ίδιο το ανήλικο εμπιστεύεται τον πατριό που τη μάνα. Υπάρχουν άλλες σχέσεις μεταξύ τους. Πες, Σπύρο. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μαρία, εάν ήρθε η ίδια σε επαφή με τις οικογένειες των παιδιών αυτών που κακοποίησαν το δικό της παιδί. Πήγατε, τους βρήκατε, μιλήσατε? Όχι, δεν έχω έρθει καθόλου σε επαφή μαζί τους, δεν τους γνωρίζω και δεν έχουν έρθει και εκείνοι σε επαφή μαζί μου να μου ζητήσουν έστω ένα συγγνώμη, να μου πούν μια κουβέντα, να μου απαλύνουν τον πόνο. Εμείς ως γυναίκες εδώ και εγώ και η Γιώτα αλλά και η Ρούλα, καθώς η Ρούλα σας έχει συναντήσει και από κοντά, για ευνόητους λόγους να πούμε στους τηλεθεατές ότι αλλοιώνουμε τη φωνή σας στο τελευταίο στάδιο ώστε κανείς να μην μπορεί να καταλάβει, γιατί πρόκειται για ένα 10χρονο αγόρι που συνεχίζει να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Αυτό είναι το τραγικό. Όχι, έχουμε αλλάξει σχολείο. Αυτό είναι το τραγικό, κύριε Γουτσουλίνη, διότι έχει αλλάξει σχολείο το θύμα. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πάθει ένα δεύτερο bullying, έχει αποχωριστεί από όλους τους φίλους του. Έχω γράμματα από τους υπόλοιπους συμμαθητές του προς το ίδιο, πότε θα έρθει, μας λείπεις. Το τιμωρούν και λοιπά. Και το τιμωρούν με δεύτερο. Ειλικρινά το λέτε, αλλά κύριε Σουλίνη. Άλλαξε θύμα, άλλαξε σχολείο το θύμα. Και οι θύτες παραμένουν εκεί, οι βιαστές παραμένουν εκεί. Μισό λεπτάκι. Αυτό ποιος το αποφάσισε, οι γονείς του παιδιού? Το αποφάσισαν οι γονείς, εφόσον δεν έφευγε. Δεν φεύγαν οι άλλοι. Ναι, δεν μπορούσε δηλαδή να μείνει. Δηλαδή οι δάσκαλοι το παιδί θα είναι επιστρέψει δεν πήραν την πρωτοβουλία. Τι, βέβαια. Όχι. Το παιδί θα είναι επιστρέψει εκεί πέρα. Θα είναι επιστρέψει στους φίλους του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα. Θα είναι ένα δεύτερο bullying. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που κακοποιούσαν ένα παιδί παραμένουν εκεί. Για να κακοποιήσουν κι άλλα. Ακριβώς. Α, είναι πολύ σοβαρό. Τα παιδιά τι έχουν ισχυριστεί μέχρι τώρα, γιατί και αυτό ότι είναι... Δεν το έχουν δηλαδή, ναι, τι έχουν πει όμως, ποιοι ήταν οι λόγοι, μιλάμε για μικρά παιδάκια. Ότι δεν το έχουν κάνει. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί είναι στο στάδιο της προανάγκησης. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, ας αρχιστούμε στο παιδί. Ιατροδικαστικά, δηλαδή, ιατροδικαστικά ναι, έχει κάνει και... Η κυρία Λεοντάρη. Λεοντάρη, ναι, έχει κάνει την ιατροδικαστική της... Και τι έχει πει? Την έχω και μπροστά μου, αλλά τι έχει πει? Καταμαρτυρεί το βιασμό. Άρα το παιδί... Επιβεβαιώνεται ο βιασμός. Και υπάρχει και η πραγματογνωμοσύνη της παιδοψυχιάτρου που εξέτασε το παιδί, που αυτοί περίμεναν τώρα προκειμένου να ασκηθούν και οι διώξεις, που επιβεβαιώνει ότι το παιδί τουλάχιστον σε αυτά που λέει δεν φάσκει, δεν αντιφάσκει, πραγματικά περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς γινόταν, πώς το ανάγκαζαν να φτάσει στις τουαλέτες, δηλαδή με πιο έξυπνο τρόπο, γιατί το ερώτημα είναι... Το κάνουν σε ένα παιδί μία φορά, το κάνουν δύο. Γιατί αυτό το παιδί συνεχίζει να πηγαίνει στις τουαλέτες όταν το φωνάζουν για να πάει? Εμπιστευόταν πάρα πολύ το κοριτσάκι, Ζήνα. Το θεωρούσε φίλη του. Ναι, να επαναλάβουμε για κάποιον που άνοιξε τώρα ότι βίαζαν, κακοποιούσαν σεξουαλικά στο σχολείο, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Με κατσαβίδι το οποίο παίρνανε από το γραφείο του διευθυντή. Από κάθε την φορά και το επιστρέφανε. Έτσι.
Και σε αυτή την παρέα ήτανε, με Κατσαβίδη λοιπόν, και σε αυτή την παρέα ήτανε... Ένα κοριτσάκι και δύο αγοράκια της έκτης δημοτικού. Δηλαδή, αυτό που λέμε παιδικές συμμορίες, συμμορίες σε σχολεία, γιατί όταν ήμουν νεαρή ρεπόρτερ, μιλούσαμε τότε για τις παιδικές συμμορίες το 1994 και λέγαμε συμβαίνουν αυτά. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν συμμορίες.